Το Neverland είναι ένα πείραμα ουσιαστικά. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι, δύο κόσμοι που συναντιούνται, δύο πρόσωπα τα οποία συναντιούνται πάνω στη σκηνή, τα οποία μας συναντιούνται κυρίως φορμαλιστικά και ενοιολογικά παρά πραγματικά. Δηλαδή δεν έχουν την αίσθηση ότι ένας θα αγγίξει τον άλλον ποτέ και δεν το πράττει. Neverland, τη χώρα ποτέ, βασίζεται με έναν τρόπο στην ιστορία του Peter Pan, μάλλον στο Peter Pan, στο τι θέλει να ποτέ να μεγαλώσει, ήταν ένα παιδί, και στην ιστορία της φίλης της Wendy. Ενώ αυτά κάνουν μια παράλληλη διαδρομή με τον Michael Jackson και την Elizabeth Taylor, δηλαδή ένα επίσης γνωστό φιλικό ζευγάρι, το οποίο όμως ο Michael Jackson είναι επίσης ένα πρόσωπο που δεν ήθελε ποτέ να μεγαλώσει. Είναι ένας σύγχρονος Peter Pan, ο ίδιος το λέει, επίσης το σπίτι του το εκκρεμάσει Netherland, το μεγάλο κτήμα αυτό που έχει. Και η Elizabeth Taylor είναι πάλι αυτό το κορίτσι, το τραβέστο, το κατεστραμμένο μέσα από την, εντός εισαγωγικών κατεστραμμένο, μέσα από την pop κουλτούρα και όπως την έχουμε δει μέσα από τις ταινίες, από τις σχέσεις, από τους γάμους, από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένα no man's land, ας πούμε. Είναι αυτό το Neverland, τη χώρα του ποτέ. Όπου τα αντικείμενα έχουν πέσει και έχουν κάτσει. Ήρθα στην παράδοση να υπάρχει αυτή η έννοια του artificial, του φτιαγμένου, του κατασκευασμένου και όχι του αληθινού. Διότι όσο κοντά έχει με το περιβάλλον, τόσο πιο κοντά έχει με το σώμα σου. Και αυτό είναι ένα θέμα γενικά του σύγχρονου ανθρώπου. Ότι έχει απομακρυνθεί από το σώμα του με την έννοια τη. Ακόμα και τη αυτογνωσία του και τη επαφή. Κάποια στιγμή προ το τέλο του έργου, σαν καταλήτη, έρχεται ένα πρόσωπο άλλο, το οποίο είναι ο πραγματικός εντός εισαγωγικών Michael Jackson. Έτσι ήταν ο χορευτής λοιπόν που είναι από τη τρίτη σκηνή, ο οποίος κάνει ένα σόλο βασισμένο στη κινησιολογία από τα βίντεο κλιπ του Michael Jackson και γενικά και με αναφορές σε άλλα βίντεο κλιπ που έχουν να κάνουν με την pop κουλτούρα. Αυτό, όταν αυτό τελειώνει αυτό το σόλο, οι δύο ειδήσεις αποφασίζουν και τον ματώνουν. Δηλαδή ουσιαστικά κάνουν μια συμβολική κίνηση, σκοτώνοντας, θέλοντας να σκοτώσουν το pop για να δώσουν μια άλλη έννοια σε αυτό που αναδώσουμε μια μεταφυσική έννοια σε αυτό που έχουμε ζήσει. Όχι, δεν είμαι αντίον της pop κουλτούρας, πώς θα μπορούσα άλλωστε. Θα πρέπει να έχω πιο πιο ενίσχυση αντίον της pop κουλτούρας. Η βία με ενδιαφέρει με την έννοια ότι η βία προκαλεί συναισθήματα έτσι κι αλλιώς και με μια έννοια βία δεν είναι μόνο η εξωτερική βία με την έννοια της πάλης όπως ήταν στο Ρίγκ για παράδειγμα. Αλλά υπάρχει και η βία αυτή που οδηγεί τέλος πάντων τα πρόσωπα στο να βρεθούν σε μια ακραία κατάσταση. Και μπορεί να είναι και ψυχολογική βία, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Οπότε είναι και ένα πολύ μεγάλο θέμα της τέχνης η βία, γιατί από τη βία παράγει ένα υλικό ηλεκτρισμένο, δηλαδή δημιουργεί θέματα. Εμένα έχει σχεδίσει και ακόμα και οι κινήσεις της χορογραφίας μου πολλές φορές είναι βίαιες, με την έννοια ότι δεν βασίζονται σε μια ισορροπία, αλλά σε μια ισορροπία φέρνουν δηλαδή και τους ερευνητές σε μια δύσκολη σωματική κατάσταση. Παρότι είμαι ασπρόμαυρος γενικά, δηλαδή δεν έχω πολλά χρώματα που παίζουν στις παραστάσεις, δηλαδή αν τη δεις τελικά, ενώ έχεις την αίσθηση ότι είναι χρωματιστές, τα περισσότερα μου έργα βασίζονται στο ασπρόμαυρο, δηλαδή και η ταξιδιά του χειμώνα και η ελεύθερη πολιορκημένη και το Neverland τώρα, είναι έργα που είναι λίγο άσπρο μαύρο. Υπάρχουν και άλλα χρώματα και άλλοι χρωματικοί τόνοι, το άσπρο μαύρο και κάποιες φορές το κόκκινο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι. Βέβαια, επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το kit ή το trash ή όλο αυτό το ή όπως έρχεται το ρούχο μέσα από τη μόδα, γιατί τα ρούχα πάντα είναι στις παραστάσεις μου είναι έχουν σχέση με τους ήρωες, με τα πρόσωπα, αλλά ταυτόχρονα έρχονται και από μέσα από την αισθητική της μόδας. Δηλαδή, όπως είτε αυτό είναι η τράση, η street σκηνή, είτε είναι το πρέταπορτέ, τέλος πάντων, το πούμε έτσι. Θέλω δηλαδή τα ρούχα να φέρουν τις προσωπικότητες των ηρώων και όχι να είναι χορευτικά ρούχα τα οποία τα αποφτάνουμε. Ρούχα δηλαδή μπορεί να διαφέρουν και αυτό και όταν δεν μπορούν να φέρουν τα ρούχα τα βγάζουν. Ο τίτλος είναι ουσιαστικά και η αρχή του έργου. Και προσπαθώ μετά να μένω στον τίτλο, δηλαδή να μπαίνω στην διαδικασία και να βυθίζω μέσα αυτή την ιστορία. Έχω δύο θεματολογίες. Η μία είναι, ας πούμε, αυτή που ήταν η πρώιμη φάση, που ήταν πιο πολύ θέματα ελληνικά. Και από εκεί και ύστερα είναι, νομίζω, αναφορές σε πράγματα που ζούμε ή έχουμε βιώσει ή είναι ιστορικά γεγονότα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν... Δεν το έχω μελετήσει, να σου πω την αλήθεια. Αν το παρατηρήσω απ' έξω, καταλαβαίνω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ κάτι που μοιάζει να είναι ακόμα σημερινό.
δεν με ενδιαφέρει κάτι που τοποθετείται, ακόμα και αν είναι, έχει γίνει στο παρελθόν, θέλω να το φέρω στο σήμερα. Κάθε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την τέχνη, με έναν τρόπο παραμένει νέος. Δηλαδή θέλει να παραμείνει νέος. Δηλαδή μάχεται στο να μην μεγαλώσει, να μην γεράσει. Δεν ξέρω αν αισθάνομαι ένας Peter Pan, αισθάνομαι απλώς ένας, ναι, θα μπορούσα να πω ότι αισθάνομαι. Αλλά δεν έχω την αγωνία του να μην μεγαλώσω. Δεν θα μεγαλώσω απλά. Δηλαδή θέλω να παραμείνω update. Με οποιονδήποτε τρόπο συμβαίνει αυτό, είτε κάνοντας παρέα με νέους ανθρώπους και ανακαλύπτοντας τι συμβαίνει στην υγεία μου, είτε προσπαθώντας να παραμένω νέος στη σκέψη, ας πούμε.